Κότς, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Όλα καλά. Λίγο κούραση. Η φωνή λίγο ανάλογη του αγώνα. Λίγο, η μέρα λίγο δύσκολη. Μετά το παιχνίδι το βραδινό. Είναι μεσολάβησε και το ταξίδι της επιστροφής. Υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία. Ναι. Αλλά όλα καλά. Coach, ξεκινάει το παιχνίδι χθες. Ή μάλλον έχεις προετοιμαστεί, έχετε προετοιμαστεί για ένα μάτς που υπάρχουν απουσίες. Είσαι μείον τρεις παίχτες στο rotation. Κόντρα σε μια ΑΕΚ που έρχεται από μεγάλη νίκη και αυτή, από πρόκριση. Είναι πλήρης σχετικά. Ναι. Προετοιμάζεις κυρίως το κομμάτι το τακτικό ή το ψυχολογικό για ένα τέτοιο μάτς, όταν έχεις και θέματα τέτοιου είδους με απουσίες? Και τα δύο κομμάτια προετοιμάζεις. Τακτικά θεωρώ ότι αναλύσαμε πολύ καλά τον αντίπαλο. Θεωρώ στα σύν της ομάδος ότι έπαιξε ένα αντίστοιχα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για το Champions League με περίπου ίδιες συνθήκες, δηλαδή τραυματίστηκε ο Ρέμφρον στη διάρκεια του παιχνιδιού, οπότε αναγκαστήκαμε να παίξουμε με χαμηλά σχήματα, με το Σλαυτσάκι αρκετές στιγμές και με το Μαργαρίτη στο 5. Δηλαδή η ομάδα είχε πάρει μια μικρή αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να λειτουργήσει και με την απουσία του Νέιτ από το προηγούμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι πήγαμε έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας να κάνουμε την προσπάθειά μας και να μην αποδειχτούμε εύκολος αντίπαλος για την ΑΕΚ. Όσο περνούσε η διάρκεια του παιχνιδιού, διαπιστώναμε ότι έχουμε τύχη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν βρέθηκε σε καλή μέρα γενικότερα. Αυτό μεγάλωσε την αυτοπεποίθησή μας και κάπως έτσι θα θυμίσει εκεί. Coach, είναι κάτι που το έχετε κερδίσει φέτος με την παρουσία σας. Αν αφήσω έξω τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που εντάξει είναι και άλλο το επίπεδο για τις σχεδόν όλες τις ομάδες της Ελλάδας να κοιτάξουν στα μάτια μια ομάδα Ευρωλίγκα. Σε όλα τα μάτς είναι μια ομάδα ανταγωνιστική, ανεξαρτήτως αν κερδίζει ή αν χάνει. Ακόμα και τα μάτς που έχει χάσει, τα περισσότερα έχουν κριθεί στο τέλος, ναι, στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, τελευταία φάση, τελευταίο σουτ. Είναι αυτό το οποίο ήθελες να βλέπεις? Δηλαδή μια ομάδα η οποία θα μάχεται πάντα, μια ομάδα η οποία θα έχει παίκτες που δεν θα τα παρατάνε, και όντως είμαστε στα μέσα της σεζόν πια, έτσι, είμαστε τέλη Δεκέμβρη, έχουμε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό δείγμα, ναι, από τον φετινό ΠΑΟΚ, και βλέπουμε αυτό το πράγμα, μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, παίζει, παλεύει, ανεξαρτήτως θεμάτων, απουσιών, momentum, αντιπάλων, απειρίας, τραυματισμών. Βάζω και την Ευρώπη μέσα, ναι, γιατί είναι 16 μάτσολα το σύνολο. Είναι αυτό που ήθελες? Ήταν το βασικό ζητούμενο. Από το καλοκαίρι, κυρίως με την περσινή κακή χρονιά που είχαμε, την κακή εμπειρία μας, τα πολλά λάθη τα οποία έγιναν από την πλευρά πολλών, συμπεριλαμβανομένου και εμένα φυσικά. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο ήταν το να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα παλεύει. Ξεκινώντας τη σεζόν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, το παιχνίδι με το Περιστέρι εκτός έδρας, είδαμε ότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Δεν υπάρχει φόβος πέραν σε κανένα αντίπαλο. Έχουμε κάνει μια ομάδα μαχητών ανεξαρτήτως συνθηκών, γιατί έχουμε κληθεί να παίξουμε πολλές φορές φέτος παιχνίδια με δύσκολες συνθήκες, με απουσίες παιχτών, με απουσίες Αμερικανών, με τραυματισμούς, με κόπωση, με ταξίδια Οδύσσια. Ειδικά τα τρία παιχνίδια στο Champions League ήταν τα ταξίδια μας, ήταν η ταλαιπωρία ασύλλητη. Ξεκινάγαμε από το πρωί, ναι, και φτάναμε το βράδυ. Σωστό. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους, ειδικά σε μια ομάδα που δεν έχει πολύ μεγάλο ρόστερ και πολύ μεγάλο βάθος. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα σχετικά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο, κυρίως οι Αμερικανοί, καλούς χαρακτήρες, και όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι οι Έλληνες έχουν πλήρως αποδεχτεί το ρόλο τους, ναι, που είναι υποστηρικτικός, όπως είναι σχεδόν στο 90% των ομάδων της Α1, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο ελληνικός κορμός της ομάδας να κρατάει τα αποδυτήρια, να αποδέχεται το ρόλο του, και όποτε τους δίνεται η ευκαιρία να παίρνουν μέσα και να παίζουν καθοριστικό ρόλο.
όπως έχει γίνει φέτος με διάφορα παιδιά, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, το Σανούστο που είναι μια σταθερή αξία, το Μαργαρίτη που παρά την ηλικία του μας δίνει στοιχεία, το Τζιακμά που έχει βγει μπροστά, ναι, τον Σλαυτσάκη ο οποίος κάνει μια, ένα καλό τώρα τελευταίο μήνα, και ελπίζουμε να ανέβουν σε απόδοση και τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτά νομίζω είναι τα συστατικά, ας πούμε, της φετινής πορείας μέχρι στιγμής. Κούτσε, αυτό που λες για, για τη στήριξη από, από το ελληνικό κομμάτι της ομάδος και την αποδοχή του ρόλου, είναι απόδειξη αυτού του πράγματος η εικόνα στο δεύτερο μέρος με την Τιζόν ή και το χθεσινό παιχνίδι? Δηλαδή, χθες ο ΠΑΟΚ, εδώ λέγαμε και εμείς το πρωί ότι έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο, ότι πρέπει να κόψει τον Μίτσελ. Ο Μίτσελ είναι ένας παίκτης που κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν με την ΑΕΚ. Και τελείωσε το μάτσο έχοντας 13 περισσότερα rebound το ΠΑΟΚ χθες. Double-double έκανε με την Καρσίγιακα. Ο Μίτσελ 25 και 14. Είναι ένα δείγμα αυτό το πράγμα που έχει να κάνει δηλαδή με το ότι και συσπηρώνονται περισσότερο στα δύσκολα η ομάδα, αλλά και αυτό που λες εσύ για το κίνητρο και το ρόλο, την αποδοχή του ρόλου που πέρασες δύσκολα πέρσι σε αυτό το κομμάτι. Ναι, αυτό ήταν ο βασικός λόγος της αποτυχίας μας. Ότι οι Έλληνες παίκτες που είχαμε δεν αποδέχονταν αυτό το ρόλο. Δεν μπορούσαν να τον υποστηρίξουν, δεν μπορούσαν να τον δεχθούν. Και εκεί υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, πέρα των όποιων άλλων προβλημάτων που είχαμε, γιατί κακά τα ψέματα, εάν ο Γκρίφιν και ο Κάρτερ ήταν υγιείς μέχρι το τέλος της σεζόν, δεν υπήρχε περίπτωση η ομάδα να είχε αυτή την εικόνα σε καμία περίπτωση. Και τη φύγη του Μάρβιν Τζόνς, έτσι. Ναι, μια ομάδα η οποία έχασε τα 3-5 του βασικού ρόστερ της. Αλλά ξέχωρα από αυτό, το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό. Και οι Έλληνες παίκτες δεν μπορούσαν να αποδεχτούν αυτό το ρόλο. Κακά τα ψέματα, της ελληνικές ομάδες πλην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού τις διαμορφώνουν ο ελληνικός κορμός, όχι τόσο με το πόσο καλά θα παίξουν στη διάρκεια της σεζόν, γιατί υπάρχει ταβάνι δυστυχώς. Ναι, όντως. Σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, σε όλες τις ομάδες. Σωστά. Εάν όμως αυτός ο ελληνικός κορμός έχει σωστή χημεία και υγεία, κρατάει τα αποδυτήρια και βάζει πολύ γρήγορα τους ξένους παίχτες στο κλίμα της ομάδας. Αυτό έχει συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη φετινή σεζόν και νομίζω ότι θα έλεγα έτσι ότι είναι το συστατικό το οποίο μας δένει. Το γεγονός ότι έχουν βγει κάποιες επιλογές τις οποίες κάναμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι κυνηγώντας παίχτες με χαμηλά οικονομικά δεδομένα πρέπει να κάνεις σωστές επιλογές, να σου βγουν δηλαδή επιλογές. Έχει συμβεί αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εμάς. Εκεί θα ήθελα να πάμε τώρα σε αυτή τη τριάδα παιχτών και αναφέρουμε στους κοντούς, τον Ράιλι που ξεχώρισε χθες, τον Χάντς που ξεχωρίζει και αυτό στο προηγούμενο παιχνίδι, και τον Φράγκε που σου δίνουν πολλά πράγματα σε κάθε ματς. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην φετινή χρονιά και από αυτούς τους συγκεκριμένους τρεις είναι ότι ο αντίπαλος έχει να αντιμετωπίσει τρεις παίκτες στην περιφέρεια. Δηλαδή δεν είναι ότι και με σύγχρονα χαρακτηριστικά. Γρήγορη, πρώτο βήμα, έκρηξη. Ναι, πάντα σε όλα προσπαθείς να βάζεις ένα λάθος. Εμείς πέρυσι στη θέση των γκάρ είχαμε στη θέση δύο γκάρ. Κότσι λίγο στο τηλέφωνο σου, αν μπορείς λίγο καλύτερα, πιο κοντά, αν έχεις ακουστικά. Ναι, λέω ότι πέρυσι είχαμε στη θέση δύο Αμερικάνους, τον Γκρίφιν και τον Λόγκ. Ναι. Και όταν αυτά τα παιδιά ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς, εμείς αναγκαστήκαμε να έχουμε κενό σε αυτές τις θέσεις. Οπότε η επιλογή φέτος είναι να έχουμε τουλάχιστον τρεις παίχτες με έναν-δύο Αμερικανούς και να επιλέξουμε και έναν παίχτη που να πάει στο τρία. Δηλαδή τέσσερις Αμερικανούς στην περιφέρεια. Ναι, σωστό. Νομίζω ότι αυτό ήταν κλειδί. Έτσι πρέπει να πηγαίνεις αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, γιατί το μπάσκετ οδηγείται περισσότερο στο τι κάνουν τα καρ. Έτσι. Και λιγότερο στο τι κάνουν οι σημείοι. Κρατήσαμε το Ρέμφρο που ήταν πολύ σημαντική κίνηση κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο
αμυντικά κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Έχει τρομερή αθλητικότητα. Έχουμε τρεις καλούς χειριστές, όχι τόσο δημιουργούς όσο παίχτες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι το δικό τους καλάθι. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, σταδιακά βελτιωνόμαστε και στη δημιουργία. Δηλαδή, χτες ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μετά από καιρό διαβάσαμε πάρα πολύ σωστά τα μισμάτς, δημιουργήσαμε τρίγωνα, βρήκαμε σουτ στην αδύνατη πλευρά, ξεμαρκάριστα. Γενικά, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα συγκεκριμένα παιδιά και σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι αυτό μας έχει δώσει έτσι μια έξτρα ποιότητα. Αυτοί είναι τρεις παίχτες οι οποίοι δεν χρειάζονται κάποιους άλλους για να μπουν μέσα σε ένα μάτς. Θα φτιάξουν μόνοι τους τις δικές τους φάσεις λόγω της ικανότητας που έχουν. Για τον Φράγκε ήμασταν σίγουροι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει παίξει παρά τον νερό της ηλικίας του πολλά χρόνια στην Ευρώπη σε πολλά διαφορετικά πρωταθλήματα, οπότε ξέραμε τι παίχτη παίρνουν. Ήταν λίγο πιο έμπειρος αυτός, είναι πιο έτοιμος, πιο παιγμένος. Ακριβώς. Ο Χάντς είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, δεν είχε κάνει χρονιά αντίστοιχη με αυτό που κάνει μέχρι στιγμή στον πρώτο γύρο. Ο Ράιλι είναι σκόρερ, αλλά δεν είχε συμμετοχή σε καλά πρωταθλήματα πέραν μιας χρονιάς που είχε κάνει στη Γαλλία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δέσει αρκετά καλά σε αυτούς τους ρόλους με τους συγκεκριμένους και νομίζω είναι σημαντικό αυτό. Εκείνο που φαίνεται ακόμη καλύτερο το δέσιμο βεβαίως είναι με το όλο group, με το όλο team που έχετε, με τη διοίκηση, με το staff το οποίο σας στηρίζει, σας υποστηρίζει στη δουλειά σας, και αρχίζει και υπάρχει βέβαια και ένα τρελό δέσιμο, να με τροπή έκφραση, με τον κόσμο, ο οποίος βεβαίως βλέπει την προσπάθεια, εκτιμά την προσπάθεια, και νομίζω ότι αυτό μόνο προς όφελος όλων μπορεί να αποβεί, έτσι. Έχω να πω το εξής. Σίγουρα όταν έχεις κάποιους οι οποίοι προσπαθούν και αυτό αποτυπώνεται μες στο παρκέ, είναι κάτι πάντα στον κόσμο. Όταν έρχονται και θετικά αποτελέσματα, αυτό ακόμα περισσότερο φέρνει μπροστά. Αλλά να πω την αλήθεια ότι και την περσινή σεζόν ο κόσμος που ερχόταν στο γήπεδο, μιλάω για αυτούς. Στήριζε, ναι, στήριζε, βεβαίως. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Ιωνικό, σε κανένα άλλο παιχνίδι δεν αποδοκίμασε την ομάδα, πάντα τη χειροκρότηση, πάντα την υποστήριξη. Δεν μιλάμε τώρα για τους γνώστους του πληκτρολογίου. Αυτοί πάντα υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Σωστά. Και παντού θα υπάρχουν. Και περιμένουν τις ήττες για να χαρούν. Ακριβώς. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν την ομάδα και την ακολουθούν. Ακόμα περισσότερο φυσικά φέτος. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν κόσμο αυτές. Χρειάζεται τον κόσμο τους, ειδικά σε εποχές που τα οικονομικά δεδομένα τους δεν είναι πολύ ανθυρά. Χρειάζονται τη στήριξη. Κυρίως οι άνθρωποι που κάνουν την προσπάθεια, όχι τόσο. Έτσι. Εντάξει, και τα παιδιά και οι παίχτες, ειδικά όταν είναι νεαρή ηλικία, νομίζω ότι επηρεάζονται πολύ από την παρουσία του κόσμου. Σωστό. Φανεί αυτό που είχαμε κόσμο, παίξαμε καλά. Είχαμε πολύ μεγάλο κίνητρο, μας έδωσε ο κόσμος. Αλλά κυρίως βοηθάει τους ανθρώπους. Κάνουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και ιδιαίτερα το Θανάση. Σωστά. Τα φυλάκια χθες που πήγανε τελικά τα φυλάκια? Στον κόσμο της Θεσσαλονίκης, όπως είπα, εκεί είχαμε μια απέναντι, είχαμε ομορφιές. Α, είχαμε ομορφιές απέναντι. Καλά, μου είπε κάποιος, όχι απέναντι, λέει, υπήρχε, λέει, θέμα, λέει, και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα... Όλα καλά. Ελληνικά γήπεδα. Coach, τι σου λείπει από την ομάδα αυτή? Τη φετινή, τι είναι αυτό που θα ήθελες να προσθέσεις και αν θα το προσθέσεις σε κάποια φάση? Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι αν καταφέρουμε και πάμε στο top 16, θα στραφούμε σε κάποιο παίχτη μέσα στη ρακέτα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα μεγάλο κορμί για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο top 16, που είναι σαφέστατα δυσκολότερο το επίπεδο και θα υπάρχει και μεγαλύτερη καταπώνηση. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, πάντα όταν κοιτάζεις τις ομάδες, πάντα κάτι σου λείπει, πάντα κάτι θες κάτι καλύτερο, πάντα, ναι. Ναι, οπότε καλό είναι να μένουμε σε αυτά που έχουμε, το έχω ξαναπεί, αυτά έχουμε, με αυτά πορευόμαστε και είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που έχουμε δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Επειδή αναφέρεις το κίνητρο πολλές φορές, το Final 8 είναι ένα έξτρα κίνητρο φέτος? Είναι κάτι καινούριο για όλους? Ήταν βασικός στόχος. Ήταν, θα έλεγα, ο μοναδικός
ξεκάθαρο στόχος που είχε πει από την πλευρά της διοίκησης στο ξεκίνημα της σεζόν. Να πάμε, ο, να ο πάμε εκεί δηλαδή, να είμαστε εκεί. Να πάμε στο final. Ναι, να είμαστε εκεί. Αυτό ήταν ο μοναδικός, το μοναδικό πρέπει που υπήρχε στη δημιουργία της φετινής ομάδας. Δεν υπήρχε κανένα άλλο πρέπει. Θέλαμε αυτό που είπα, να κάνουμε μια ομάδα που να είναι μαχητική και ανταγωνιστική. Και ο μοναδικός στόχος που είχαμε είναι να είμαστε στις ομάδες οι οποίες θα πάνε στο, στις 8 ομάδες που θα πάνε στο κύπελο. Μετά τη χθεσινή νίκη είναι δεδομένο ότι είμαστε σε αυτές τις ομάδες. Τώρα απομένει και το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, να δούμε το πλασάρισμά μας, αν θα είμαστε η πρώτη τετράδα, που θα είναι ακόμα καλύτερο. Μπαίνει, όχι ότι είναι εύκολες οι ομάδες που είναι από κάτω, σε καμία περίπτωση. Όχι. Και ο Απόλλωνας φέρνει και παίκτη. Όχι, ο Απόλλωνας είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Πολύ επικίνδυνη ομάδα. Όπως είναι όλες. Όλες. Στο πρωτάθλημα, ότι αν δεν είσαι σε μια καλή μέρα, δεν είναι απίθανο ένα στραβοπάτημα απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο. Πρέπει να είσαι ταπεινός, να είσαι συνεχώς συγκεντρωμένος, να μην υποτιμάς παιχνίδια. Και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κίνητρο. Πάντα προσπαθούμε να πούμε κάποια πράγματα στα παιδιά για να τους βάλουμε ένα έξτρα κίνητρο. Έχουμε καλή ανταπόκριση σε αυτό. Τώρα πάντως, εδώ που τα λέμε, μια που λέγαμε για τον κόσμο και για να ολοκληρώσουμε μέσα, σκοράσουμε άλλο coach. Ένα τάλιρο πρέπει να έχει με τον Απόλλωνα τώρα, νομίζω. Δεν πρέπει, Νίκο. Εύκολο το πράγμα. Γενικά η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλή παρουσία. Έχει, ναι, έχει αυξηθεί. Ναι, έχει, ναι. Είχαμε πολύ κόσμο με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό. Είχε κοντά στις 3.000 με τον Ιωνικό. Παραπάνω, γύρω στις 4.000 με τον Προμηθεία. Έχουμε κόσμο. Έχουμε αρκετό κόσμο. Ναι. Μακάρι με τον τρόπο που παίζει η ομάδα να δούμε αποτελέσματα και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Θα είναι πάρα πολύ καλό και για την ομάδα. Σωστά. Είναι αρκετά καλό για το πρωτάθλημα. Γιατί και χτες, ας πούμε, το γήπεδο Γιάννη είχε, θεωρώ, τον περισσότερο κόσμο. Όντως. Που είχε μέχρι στιγμής τα παιχνίδια. Αλήθεια είναι αυτό. Βλέπουμε τον Άρη κάνει sold out. Στον Απόλλωνα υπάρχει σταθερά πολύ κόσμο. Ναι. Μακάρι να υπάρχει κόσμο στα γήπεδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και πάλι βεβαίως συγχαρητήρια. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Έτσι, και, είμαστε, και καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Είμαστε σε μια πόλη, βεβαίως, όπου γνωρίζετε, coach, νομίζω το έχετε καταλάβει πλέον καλά, ότι είμαστε πόλη του αποτελέσματος, δυστυχώς, και όχι της διαδικασίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Χώρα του αποτελέσματος είμαστε. Χώρα του αποτελέσματος. Χώρα, σωστά. Παντού έτσι. Έτσι, έτσι. Απλά στα μεγαλύτερα κλαμπ υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι, ακριβώς. Όπου υπάρχει περισσότερος κόσμος, υπάρχει και περισσότερη πίεση, περισσότερα σχόλια. Αναμενόμενο και φυσιολογικό. Καλή δουλειά, καλά να επιθυμούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, coach. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να περάσετε καλά και τις γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αριστίδη Λυκογιάννη.